Φίλοι και φίλοι, για χαρά, είμαι ο Μάκη και εσεί παρακολουθείτε Joystick GR. Και σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα, Λοιπόν, θα σα δείξω πραγματάκια και παιχνίδια. Παιχνίδια, όχι πραγματάκια. Τα οποία ε, έχω προσαρτήσει στη συλλογή μου αυτόν τον καιρό. Ε, όταν λέω αυτόν τον καιρό, φανταστείτε τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον. Ε, τώρα δεν ξέρω αν θα σα αρέσει αυτό το βίντεο, αλλά εγώ για μεσοβδομάδα τουλάχιστον δεν προλάβαινα να κάνω κάτι άλλο. Ε, ψηλώ... Ε, δεν πήγαν και καλά τα πράγματα γενικώ, σε προσωπικό επίπεδο εννοώ. Και αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να το διασκεδάσετε, δεν μπορεί να σα αρέσει. Μπορεί να πάρετε και προτάσει με αυτά που θα σα δείξω, έτσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα και να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε από τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τα ρετρό παιχνίδια του Mega Drive. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, τσάκαν. Έτσι, αυτό πρέπει να το έχετε δει λογικά. Έχω κάνει βίντεο αφιέρωμα. Είπα γιατί τα αγόρασα. Σαν παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι ε, ε, ε ευκολό, ε, για τον καθένα αυτό το πράγμα. Απλά το πήρα για εγκυλοπαιδικούς σκοπούς και γιατί όταν το είχα δει, όπως είχα πει και σε ένα unboxing που είχαμε κάνει σε μια Sega κονσόλα της, που είναι από την AT, ε, που είχε φέρει ένας φίλος του καναλιού να ανοίξουμε εδώ πέρα για να κάνουμε unboxing για την παρουσιάσουμε, ε, το είχα δει μέσα σε αυτά τα παιχνίδια που είχε μέσα η κονσόλα και από εκεί μου κόλλησε η ιδέα να τα αγοράσω, το βρήκα στο eBay σε ευθύνη τιμούλα, το παρήγγυλα, μου ήρθε στο σπίτι, σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε το εξώφυλλο κτλ. Και, τα λοιπά. και... Μέσα βασικά δεν έχει ε, βιβλιαράκι, βέβαια το ήξερε, είχα δει φωτογραφίες, τα έχω πει αυτά και στο βίντεο, συνειδητά έκανα την παραγγελία. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ, αποθυμένο μεγάλο, ε, πάλι για Mega Drive, έτσι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ε, το πήρα γιατί αυτό το είχα πιο παλιά όταν ήμουν πιτσιρικάς το είχα αγοράσει δικό μου. Αλλά τι έγινε τώρα. Σε κάποιον ε, το δάνεισα και μετά μου άρχισε το τρελά. Δεν ξέρω, δεν το βρίσκω, δεν το έχω εγώ και, διάφορα, και διάφορες άλλες τέτοιες δικαιολογίε, Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πήγε άκλα, αυτό μου το έφαγε. Ε, και το ξαναβρήκα και αυτό σε πάρα πολύ καλή τιμούλα. Ε, πάλι από το eBay, 10 ευρώ ε, κόστησε και 5 ευρώ μεταφορικά. Ωραία τιμούλα και είναι και κομπλέ. Μαζί με το βιβλιαράκι του και το κάρτιτς. Να πω ότι τα έχω δοκιμάσει και τα δύο και το τσάκαν και αυτό παίζουν άψογα. Το βιβλιαράκι είναι λίγο τσαμπουκαλεμένο, αν το παρατηρήσετε εδώ πέρα. Είναι ξύλο, λες και έχει βραχή. Και έχει Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον έχει το βιβλιαράκι. Και ευτυχώ στην αρχή νομίζω ότι θα κολλάγαν οι σελίδε, αλλά είναι κομπλέ. Τώρα, πώ άλλο, το κατάντησε έτσι αυτό που μου το έστειλε. Του το... το σε κανένα νερό, ποιο ξέρει τώρα, αλλά το καρτριτζάκι είναι κομπλέ. Μια χαρά. Δεν έχει το παραμικρό. Και έπαιξε με τη μία. Αυτό έπαιξε με τη μία. Το τσάκα το ψιλοφύσεξα. Μία, δύο, τρει. Μπήκε, έπαιξε. Αυτό με το που το κούμποσα, τέλο. Ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάλι για Drive. Πάλι για Megadrive. Και ε, έχω, έχω, δύο. Μάλλον ε, ας α το πάμε έτσι αυτό να σα τα δείξω και τα δύο. Λοιπόν, το ένα είναι το Sound of the Beast και το άλλο είναι το Sonic the Hedgehog. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Ε, Τέλο πάντων, όταν γινόταν η έκθεση Vintage Toys, ε, πέρασα από εκεί μια βόλτα και να πω ότι είχε και μπαζάρ. Είχε και μπαζάρ βιντεοπαιχνιδιών. Και όπω είναι λογικό, παλιά και βίντεο παιχνίδια έκατσα και σκάλωσα λίγο. Λοιπόν, είχε αρκετά παιχνίδια. Είχα μαζέψει ένα κάρο στα χέρια μου. Ε, πάλι καλά που είχε την κοπέλα μου μαζί και μου λέει: Δεν θα τα πάρει όλα. Διάλεξε δύο γιατί θα χαλάσει πάλι μια περιουσία σε κόβο μου λέει. Οπότε τα παράτησε όλα στην άκρη και πήρα αυτό το Sound of the Beast. Έτσι. Ε, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Από την ε, EA είναι αυτό. Βλέπετε εδώ και την κασετούλα που είναι μακριά. Τη έκανε έτσι η ε, EA ε, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μα είπαν ε, για να ξεχωρίζουν από τι υπόλοιπε κασέτε του Mega Drive με το βιβλιαράκι του κομπλέ στα 9 ευρώ πουλα παρακαλώ. Από εκεί από το μπαζάρ που, έκανε, ε, που γινόταν στην έκθεση και πήρε και το Sonic the Hedgehog. Λοιπόν, αυτό το πήρα για εγκυκλοπαιδικού σκοπού. Ε, έχει πάρα πολύ καλά γραφικά για Mega Drive, γιατί αν αυτό το παίξετε στην έκδοση για Amiga, ε, μιλάμε για τέσσερις φορές καλύτερο ε, παιχνίδι όσον αφορά την οπτική του, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, παίχτικος είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Ε, το ίδιο δύσκολο είναι, εντάξει, ε, η μουσική δεν είναι ίδια, είναι κατώτερη, δηλαδή εδώ δεν ακούγεται τόσο σωστά η μουσική όσο ακούγεται στο παιχνίδι τη Amiga γιατί έχω δει αρκετά βίντεο με το ίδιο παιχνίδι στην Amiga version βέβαια ε, και η μουσική του είναι κλάση ανώτερη από ό,τι του Mega Drive. Βέβαια, κάνανε και για, εδώ, για αυτό το port ό,τι καλύτερο μπορούσαν από ό,τι είδα και από ό,τι έβαλα τώρα εγώ να το δω. Ε, ξέρω ότι δεν τερματίζεται, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν πειράζει για εγκυλοπεδικού σκοπού. Είναι ένα aggressive παιχνίδι, έπαιξα λιγάκι, το προχώρησα, το προσπάθησα λιγάκι και σαν παιχνίδι. Ε, δεν αλλάζει κάτι παικτικό έτσι. Είναι δύσκολο πολύ και δεν φτάνει που είναι δύσκολο γιατί τώρα το είδα και μόνος μου. Έτσι, γιατί πρώτα με το παιχνίδι που έβλεπα τη Amiga ε, σε βίντεο φυσικά του YouTube. Ε, εντάξει, δεν μπορούσα να καταλάβω. Φαινόταν ότι είναι δύσκολο σαν παιχνίδι. Φαινόταν ότι έχει 0 hit detection γιατί και εδώ το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Και αυτό είναι που το χαλάει το παιχνίδι. Αν είχε καλό hit detection το, το παιχνίδι μέσα, δηλαδή οι προγραμματιστέ είχαν κάνει καλή δουλειά, να έχει δηλαδή απόκριση σε αυτό που κάνει και σε αυτό που παίζει, ε, πιστεύω ότι θα μιλάγαμε για δύο φορέ καλύτερο παιχνίδι. Το παιχνίδι φυσικά δεν μάγεψε από αυτή του την έκδοση. Έτσι, μάγεψε από την έκδοση τη Amiga 500, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Και μάγεψε λόγω τη μουσική του, των γραφικών, γιατί για εκείνη την εποχή που είχε βγει αυτό το παιχνίδι έκανε θράψη όσον αφορά τον οπτικό τομέα. Αλλά Πεκτικό ήταν δύσκολο. Και παρατήρησα εδώ πέρα, δηλαδή αυτά που έχω δει σε βίντεο και αυτά που είδα εδώ, πεκτικό είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν φτάνει που είναι δύσκολο σαν παιχνίδι, έχει και γρήφου, του οποίου δεν του παίρνει χαμπάρι εύκολα. Δηλαδή δεν είναι όπω είναι τα παιχνίδια τη αμέσω επόμενη γενιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Resident Evil, α πούμε έτσι, ή το Silent Hill, λέω εγώ τώρα τέτοιου τύπου, τα οποία σου βρίσκει στον δρόμο σου ένα σημείωμα, το οποίο σου εξηγεί δύο-τρία πράγματα και από εκεί παίρνει χαμπάρι του Τι θα κάνει με την πόρτα, πίν, που είναι μπλογαρισμένη ή με το κλειδί που είναι κλειδωμένο σε ένα μπαούλο, Φερρυπίν. Ξέρω εγώ. Βγάζει άκρη. Εδώ πέρα πρέπει να τα πάρει χαμπάρι μόνο σου. Πρέπει δηλαδή να κάνει λάθη, να ξαναξεκινά το παιχνίδι από την αρχή, να ξανακάνει λάθη, να ξαναξεκινά το παιχνίδι από την αρχή, έτσι ώστε να βγάλει άκρη πώ ακριβώ λύνεται αυτό ο γρίφο και ποιο αντικείμενο, αν κάνει λάθο δηλαδή και χρησιμοποιεί άλλο αντικείμενο από αυτό που πρέπει. Τάφτισε, τάκλασε. Τα δηλαδή, κλείνει το παιχνίδι κατευθείαν και πα από την αρχή. Για παράδειγμα, σε μια δόση, α πούμε, παίρνει μια δύναμη που πετάει. Ε, Πώ να το πω τώρα, σαν χαντούκεν πετάει το χαρακτήρα εδώ πέρα. Αν αυτό το ξοδέψει νωρίτερα από ό,τι πρέπει, γιατί πρέπει να το ξοδέψει πάνω σε ένα αρχηγό, τέρμα, τελείω. Κλείνει την κονσόλα σου και πα από την αρχή. Ή χάνει, αναγκαστικά. Χάνει πάρα πολύ εύκολα. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Ε, δεν ξέρω, έχει όμω τη μαγεία του. Σε κάνει να θε να το, να το παίξει, να θε να ασχοληθεί λιγάκι μαζί του. Βέβαια, ε, πόσο υπομονή θα έχει έτσι τόσο, ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό το λάθο, να ξαναξεκινά από την αρχή και να το πάρει χαμπάρι μόνο σου. Τώρα θα μου πει: Πάρει και το YouTube, βάζει ένα YouTube, βλέπει πάνω κάτω τι γίνεται και συνεχίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο παιχνίδι που πήρα από την έκδοση είναι το Sonic the Hedgehog για το Master System. Ε, αυτό το πήρα γιατί καταρχήν εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου Master System, έτσι ένα Master εσέ που έχω εδώ, το πήρα μεταγενέστερα. Και το πήρα για αυτό το λόγο, για αυτό το παιχνίδι. Αυτό που μου το πούλησε, τι είχε γίνει τώρα. Ε, έγραφε στην αγγελία ότι πουλάει δύο Master System. Ένα με το Sonic the Hedgehog στη μνήμη και ένα με το Alex Kidd. Το πήρα τηλέφωνο γιατί είχε το τηλέφωνο του άνθρωπου από κάτω. Βασικά από τον Ισόμνιο έγινε ο Νταραβέρη, τώρα πώ ακριβώ. Βασικά μιλήσαμε στο τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει. Ε, και του λέω: Θέλω το ένα από τα δύο που έχει. Θέλω αυτό που έχει μέσα το παιχνίδι το Sonic, το Sonic the Hedgehog. Μου λέει: Μην ανησυχεί, φιλαράκι, μου λέει: Όλα μια χαρά, όλα απένα με τα καλώδια του, με τα χειριστήριά του. Ε, στο φέρνω, μου λέει: Πού να συναντηθούμε. Τέλο πάντων, συναντιόμαστε και τον ρωτάω τον άνθρωπο. Του λέω: Είναι σίγουρα με την έκδοση του Sonic. Αυτό το λέω: Το θέλω, του λέω. Αλλιώ δεν είναι, έχει νόημα, του λέω. Άμα έχει το Alex Kid μέσα, καλύτερα να μου το δώσει. Όχι, μου λέει: Αυτό είναι. Τέλο πάντων, Εκεί που συναντηθήκαμε, του έδωσα. Δεν το πουλάει για γρήγορα. την αλήθεια, είναι το που λέει ο άνθρωπο. Ε, με τον ενισχυτή, με ένα γαλλόβιο που το συνδέει στην τηλεόραση και ένα χειριστήριο. Ε, το έβαλα, το σύνδεσα και με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι μέσα είχε το Alex Kidd. Ε, ένα παιχνίδι το οποίο δεν το κουστάρω καθόλου, δεν μ' άρεσε. Και δεν, το είχα, και δεν το είχα παίξει στην εποχή του και παίζοντά το μετά δεν το εκτίμησα καθόλου. Δεν ξέρω, δεν, δεν μπορώ να το. Δεν μου άρεσε ο κεπτικό από τότε, από πιτσυρικά που το είχε ένα ξάδερφο, ξέρω εγώ, γιατί το είχε και ο ξάδερφο, σε αυτόν είχα ασχοληθεί όλα με το δικό του Master system και από εκεί ε, γούσταρα και λάτρεψα το συγκεκριμένο Sonic, ο οποίο το είχε και στη μνήμη του στο master system του. Ε, το είχε και αυτό σε κασέτα λοιπόν το Alex Kid και δεν μου άρεσε σαν παιχνίδι από τότε. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή δεν το ζήσα στην εποχή του κτλ. Από εκείνη την εποχή δεν το γούσταρα το Alex Hidd. Ε, έψαξα να βρω το κατριτζάκι αυτό μέσω eBay, μέσω αγγελιών, αλλά επειδή τα πουλάγανε κομπλέ ε, με το κουτί του ρε παιδί μου και το manual, ε, δεν ήταν και πολύ φθηνά. Δηλαδή ξεπέρνα για το κοσάρικο. 30 ευρώ συν 10 μεταφορικά το κάναν έτσι, ή το σπάγανε, σου λέγανε ξέρω εγώ, 15 ευρώ ευκαιρία. Έμπαινε σε σημαίε, τα μεταφορικά όμω τα είχαν βάλει στο κοσάρικο. Οπότε πήγαινε μία η το σπαγανε σου λεγανε ξερω εγω 15 ευρω ευκαιρια εμπαινε σε μία η άλλη. Και στην έκθεση βρήκα αυτό εδώ πέρα με μεγάλη χαρά. Στα 8 ευρώ. Πάρα πολύ φθηνά, βέβαια. Όπω βλέπετε, είναι σκέτο το καρδιτζάκι. δεν έχει ούτε κουτί, ούτε μάνελ, ούτε τίποτα. Έτσι το πήρα όπω το βλέπετε. Λειτουργεί όμω. Αυτό είναι το ευτύχημα γιατί ήταν λίγο τσαμπουγαλεμένο όταν το πήρα εγώ. Είχαν γεμίσει ταινίε παντού. Ταινίε και αυτοκόλλητα του τύπου μεταχειρισμένο, μεταχειρισμένο, μεταχειρισμένο. Τόσο κάνει, τόσο κάνει. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω τι μαλακία του πιάνει και γράφουν με ταινίε επάνω και με άλλα αυτοκόλλητα μεταχειρισμένο. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα ρεφίλε ένα παιχνίδι τη δεκαετία του 80 με 90 να μην είναι μεταχειρισμένο και να είναι καινούργιο γιατί σου πάρει χθε από το εργοστάσιο. Μα δουλεύει δηλαδή. Τι μου βάζει 10.000 αυτοκόλλητα επάνω. Αυτά όσον αφορά το Sonic the Hedgehog. Βέβαια να πω τώρα μια δικιά μου σκέψη ότι πάντα τι κασέτε από το Master System τι συχαινόμουν έτσι όπω ήταν. Έτσι τόσο απλέ, τόσο λιτέ, χωρί να έχουν μια εικόνα εδώ από το παιχνίδι. Γιατί. Εντάξει, το έχουν πει στη ΣΥΚΕ και, και στο εξώφυλλο του παιχνιδιού αλλά όχι ότι μου άρεσε ιδιαίτερα και το κουτί, αυτό το μετά τετράγωνα, ξέρω εγώ, δεν το γούσταρα πάρα πολύ. Μ' άρεσε, να πούμε, έτσι εδώ να είναι όλο γεμάτο με εικόνες, με το background του, από πίσω, έτσι. Μ' άρεσε έτσι. Ή... Να, αυτό το πράγμα, ας σου έχει από πίσω τα τέτοια. Και εδώ να σου έχει όλη την εικόνα, ενώ στο Master System σου είχε, ξέρω εγώ, μόνο τον ήρωα και είχε όλο κάθε τις γραμμές. Τέλο πάντων τετραγωνάκια, θυμάμαι εγώ. Και το κάνατε τη μέσα που ήταν έτσι σκέτο, μαύρο πράγμα με αυτό το πορτοκαλί. Τι διάλογο είναι το πορτό. Μου τη βίδωνε λίγο, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Μου θέλω ήταν πολύ έτσι... Ε, μπανάλ που λέμε. Πας περίπτωση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ε, αυτά όσον αφορά τα ρετρό που έχω προσαρτήσει στη συλλογή μου τώρα τελευταία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στα πιο μεταγενέστερα. Και ε, να ξεκινήσω από το... ένα παιχνίδι που έχω αγοράσει τώρα πρόσφατα για το Wii U. Το Devil's Third. Δεν ξέρω πώ το έχετε δει ή πώ έχετε τέλο πάντων Wii U και ασχολείστε ακόμα με παιχνίδια του Wii U. Και αν έχει πέσει στην αντίληψή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω διαβάσει review για αυτό το παιχνίδι. Να πω ότι όλα τα review το βγάζανε πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Και ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ταιριάζει, λένε, στην Nintendo. Δεν ξέρω τώρα πώ βγάλανε το πόρισμα, τι ταιριάζει γιατί δεν ταιριάζει στην Nintendo. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κλεγόντουσαν ότι η Nintendo δεν βγάζει ανήλικο περιεχόμενο. Οπότε, όσο, πόσο βίαιο μπορεί να είναι δηλαδή και πόσο σκληρή γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο παιχνίδι και πόσο καρναβάλι, εν πάση περιπτώσει, είναι έχει. και αν είναι κακό παικτικό σαν παιχνίδι. Αλλά άλλο το να λέμε είναι κακό παικτικό σαν παιχνίδι, και άλλο να λέμε δεν ταιριάζει λόγω του ότι είναι βίαιο και χρησιμοποιεί βαριά γλώσσα. Ε, το βρήκα πάρα πολύ φθηνά. Και σκέφτηκα να το δοκιμάσω και εγώ από μόνο μου να δω τι ακριβώ συμβαίνει. Για, γιατί όλα τα review τότε ήταν κατηγιστικά. Δηλαδή είχε γίνει ένα χαμούλη όταν είχε πρωτοβγεί. Ε, και κυρίω είχε γίνει χαμούλη γιατί αυτό το έχει μιμηθεί ο, ο, ο το Μονόμπου Ιταγκάκη. Νομίζω έτσι λέγεται αυτό. Ο Ιάπωνα, ο οποίο είναι γνωστό για τα Ninja Gaiden και τα Tender Alive. Και σου λέει τώρα προφανώ περιμένανε κάτι άλλο, περιμένανε μια πολύ καλύτερη δουλειά και δεν είδαν αυτό το αποτέλεσμα εδώ. Λένε ότι είναι άδικα δύσκολο όπω σα είπα ότι χρησιμοποιεί ε, σκληρή γλώσσα έχει σεξιστικά μέσα υπονοούμενα βέβαια και το or Alive και αυτό έχει πολλά σεξιστικά υπονοούμενα μέσα με κοριτσάκια τα οποία παλεύουν μεταξύ του με μπικίνι ή στο Ninja Gaiden το 2 α πούμε ή στο πρώτο δεν ξέρω αν έχει φτιάξει και το πρώτο αλλά σίγουρα το 2 ξέρω ότι είναι δικιά του δουλειά ε, οι ηρωίδες είχαν όλε κάτι βυζάρια τέτοιε Οπότε και εδώ περιμένω να δω κάτι αντίστοιχο. Εκτό ξαναλέω και αν είναι κακό το gameplay του. Σκέφτηκα να το πάρω εφόσον το βρήκα φθηνό. Το βρήκα και στο 15 ευρώ, δεν ξέρω αν το είπα πιο πριν. Και να το βάλω να το δοκιμάσω και μόνο μου. Να δω τέλο πάντων περί πρόκειται. Μια και μου δόθηκε η ευκαιρία να το βρω σε αυτή την τιμή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα έχω ένα παιχνιδάκι για Xbox 360. Το Dante's Inferno. Εξαιρετικό παιχνίδι, το έχω παίξει, το έχω τερματίσει, το έχω τελειώσει δηλαδή στην ώρα του, το έχω παίξει στην εποχή του το γούσταρα πάρα πολύ. Και ε, γιατί πήρα τώρα αυτή την έκδοση για το 360 λοιπόν. Στο PlayStation 3 το είχα παίξει και είχα πάρει αυτή την έκδοση. Και δεν μ' άρεσε αυτό το SND καθόλου. Μιλάμε για άθλια έκδοση αυτό το πράγμα εδώ. Βλέπετε αυτά τα κόκκινα. Mm, δεν ξέρω, σαν να μου το έχουν, μου το έχουν βάλει ε, Λες και έχω αγοράσει περιοδικό και μου το έχει δώσει δώρο είναι και ήθελα να την πετάξω αυτή, να τη στείλω, να τη δώσω δηλαδή. Αλλά δεν το έβρισκα σε νορμάλ έκδοση για το PlayStation 3. Οπότε το πέτυχα τώρα πρόσφατα στα public φυσικά. Στα μεταχειρισμένα σε ωραία έκδοση. Λέω, βλέπετε εδώ πέρα, αλλά για το 360. Οπότε έχω για 360, οπότε δεν με ενοχλεί. Ε, και το πήρα εδώ πέρα. Κομπλέ είναι μέσα με το βιβλιαράκι του έτσι. Και γι' αυτό το λόγο προσάρτησα αυτό στη συλλογή μου για να φύγει αυτό εδώ αυτή η άθλια, αυτό το άθλιο εξώφυλλο. Τώρα θα μου πει θα μπορούσα να το τυπώσω μόνο μου, αλλά δεν γουστάρω. Θέλω να είναι όλα αγνέσια, Δεν, δεν μου αρέσει. Να κάθομαι τώρα να ψάχνω εξώφυλλα στο ίντερνετ, να τα παίρνω, να τα πάω σε κάποιο φωτογράφο τέλο πάντων ή δεν ξέρω πού αλλού τα πάνε και να μου το τυπώσει και να φτιάξω ένα παρόμοιο ή να έκανα υπομονή να το βρω σε κανονική έκδοση. Αλλά είχα, είχαν τέσσερι εκδόσει, τέσσερι φορέ έχω πάει στα public. Ε, το έχω παραγγείλει το παιχνίδι και μου έχουν ξαναδείξει αυτή την έκδοση και δεν το πήρα, το παράτησα εκεί όπως είναι φυσικό και τώρα πρόσφατα έτυχε και βρήκα την έκδοση που ακριβώς ήθελα, αλλά για 360. Δεν τρέχει τίποτα, παιχνιδάρα, παίζεται παντού. Ε, απλά, το είχα για το PlayStation γιατί έχω λόξα περισσότερο μετατρόφις και όχι με τα Δηλαδή, στο Xbox όταν βάζω παιχνίδι, το παίζω χαλαρά. Όταν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχω σκαλώσει με τα... μετατρόφις όταν το βάζω στο PlayStation θέλω ντε και καλά να το κάνω πλάτινο. Το ίδιο όμως δεν μου συμβαίνει στο 360. Στο 360, ό,τι παίξω ε, δεν ε, Το τελειώνω και με την ησυχία μου. έχω πάρει 50%, 50%, 30%, 30%. 30%. Πάση περιπτώσει. Δικά μου αυτά τώρα. Πάμε παρακάτω. Dead Space 2. Και αυτό ε, το έχω παίξει. Και αυτό το έχω τερματίσει στην εποχή του. Και αυτό και, και αυτό και το προηγούμενο. Ε, το 3 δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ξέρω γιατί το έβαλα, το ξεκίνησα. Δεν μου έκανε κλικ για κάποιο λόγο. Κάτι σαν να έβλεπα αλλαγμένο και σε αυτό είναι αλλαγμένο το ότι μιλάει ο χαρακτήρα. Ενώ στο ένα δεν μιλάει καθόλου. Ο Άιζακ ε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να πω ότι όταν το είχα παίξει την εποχή του δεν το είχα αγοράσει. Το είχα νοικιάσει κανονικά και όταν το βρήκα αυτό. Στα 8 ευρώ δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι, το αγόρασα να το προσαρτήσω και αυτό στη συλλογή μου γιατί είναι ο διαμάντη, μια παιχνιδάρα και μισή και έπρεπε όπως και δίποτε, να υπάρχει στο ράφι μου. Πάμε παρακάτω. Resident Devil eh, Origins Collection. Eh, καλά αυτό, το πήρα τώρα θα μπορούσα να το έχω και ψηφιακό, αλλά είναι ωραία μωρέ να έχεις την retail μορφή βέβαια. Με στεναχωρεί πάρα πολύ το ότι δεν έχει βιβλιαράκι, δεν έχουν βιβλιαράκι πλέον. Δηλαδή, τώρα τα retail τα παίρνω και όταν τα ανοίγω μέσα, λε και υπάρχει ένα κενό τεράστιο ενώ έχει το δισκάκι σου, ναι. Βάζουν αυτό το παλιό χαρτο εδώ πέρα, τι οδηγίε έχουν περάσει πλέον από την πίσω πλευρά. Εδώ. Κάλε ένα μάνουελ, δηλαδή από αυτό θα σωθεί όλο ο πλανήτη γάμο του. Και δεν τα πετάει ο άλλο. Ποιο είναι αυτό που πετάει βιβλιαράκια από τα. Εγώ και από φίλου δηλαδή, οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα video games και έχουν τυχαία στη βιβλιοθήκη του δύο-τρία παιχνίδια, δεν έχουν πετάξει τα βιβλιαράκια τα έχουν μέσα. Και σου λένε, ξέρω εγώ, πάρτα, δεν τα θέλω. Ή άστα, γιατί είχα παίξει κάποια στιγμή αυτά τα παιχνίδια και είχα περάσει καλά και θέλω να τα έχω εκεί να τα θυμάμαι ενθύμιο, εν περιπτώσει. Τώρα, πώ έχουν βγάλει αυτό το πόρισμα ότι θα πάρουμε το παιχνίδι και θα πετάξουμε το βιβλιαράκι και το κάνουμε χαρτοπόλεμο. Δεν ξέρω. Α μην βάζανε ας πούμε, στα αθλητικά παιχνίδια, τα οποία κάθε χρόνο πηγαίνουν κι άλλα. Α μην βάζανε εκεί. Το καταλαβαίνω. Γιατί ο καθένα το πετάει το. πρώτο το 16 και θέλει να πάει γιατί θα πάρει του χρόνου το 17. Ή επειδή τα πάνε πίσω σοριδών και δεν τα ξαναγοράζει κανεί τι προηγούμενες χρονιά στα ποδοσφαιρά και αγορίζουν τη φετινή χρονιά, α πούμε. Α το κάνανε εκεί. Στα παιχνίδια τα καλά, τι περιπέτειε και αυτά. Δεν βρίσκω το νόημα που δεν βάζουν μέσα βιβλιαράκι. Α πάντω. Λοιπόν, ε, θα δείξω τώρα ένα παιχνίδι που άμα το δύο μίτσο και στα μάτια θα ζητούν. Ε, γιατί έχουμε κανονίσει και καλά, σαν παρέα, ε, να παίρνει άλλα παιχνίδια ο ένα, άλλα παιχνίδια ο άλλο, έτσι ε, ώστε να έχουμε μια ποικιλία για να μας και να ανταλλάζουμε μεταξύ μα και να βγαίνουν και τα review κατά αυτόν τον τρόπο. Αν είναι, ξέρω εγώ, κάνα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον και θέλουμε να το κάνουμε review. Αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Στα 20 ευρώ το βρήκα μεταχειρισμένο. Δεν γινότανε δεν το είχα εγώ. Υποτίθεται ότι θα το έπαιρνα τώρα ή από το Σταμάτη, από το μίτσο. Που το πήρανε και αυτό το Πάσχα και αυτά και ότι θα το έπαιζα από αυτού. Βέβαια δεν μπόρεσα να κρατηθώ καθόλου στα 20 ευρουδάκια που μου το δίνανε να πούμε, ε, το τσίμπησα. Γιατί είναι, είναι ακριβό παιχνίδι, δεν το βρίσκει εύκολα φθηνό. Και μεταχειρισμένο, δηλαδή, άμα το ψάξετε, ε, κάτω από 30 δεν πέφτει. Ε, καινούριο δεν το συζητάω, από 40 και πάνω, ανάλογα το τι κατάστημα είναι και πώ λειτουργεί. Και εγώ όταν το πέτυχα αυτό στα 20 ευρώ, γιατί εντάξει, πόσο να έχει παίξει και αυτό, και το δισκάκι του από κάτω σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και το τσιμπίσα. Βέβαια είναι αυτό που σας είπα. Κοίτα εδώ, εικόνα τώρα εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, εικόνα. Κοίτα εδώ τώρα. Κοιτάξτε εδώ Μιλάμε για διαφορετικό... Ο πατεράς μου, να σκεφτείτε ότι καμιά φορά κατεβαίνει εδώ πέρα και στην από εκεί πλευρά έχω κάποια έργα, ας πούμε DVD και τέτοια, να δεις. Και έρχεται και ρίχνει ματιά στα παιχνίδια και τα περνάει για τέτοιο για έργα. Μου λέει, τα βλέπει μπλε έτσι, ξέρω εγώ, τα ανοίγει μέσα, μου λέει ποιο έργο είναι αυτό, δώσε μου να δω ένα. <laughs> Του λέει δεν είναι έργα, είναι παιχνίδια. <small> πρέπει να το κάνουν κάπω να διαφοροποιείται, δηλαδή. <small> δεν ξέρω, κάτι πρέπει να βρούνε να φαίνεται ότι τα video games είναι video games, γιατί πραγματικά μοιάζουν με DVD ταινιών. <small> δεν υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. <small> Άλλη ένα isolation. <small> αυτό το έχω παίξει, το έχω λιώσει το έχω ξεσκίσει, το έχω πλατινάρει, αλλά ήταν. Ε, δεν ήταν δικό μου το παιχνίδι, το είχα πάρει δώρο στο Μίτσο τότε που είχε πρωτοβουλία γιατί είχε λόξει ο Μίτσο το πάρει. Είχε και τα γενεθλιά του και λέει: Δεν βαριέσαι, ρε μπαγάσο, το πάρω εγώ. Ε, ε, του το πήρα, το έλειωσα ρε παιδί μου εγώ. Ο Μίτσο ακόμα δεν το έχει παίξει και επειδή το πέτυχα ένα κοσαρικάκι και δεν το βρίσκω, δεν το βρίσκα και εύκολα. Τυχαία τώρα μπήκα σε ένα μαγαζί κοτσόβολο, ξέρω εγώ, σε μια άλλη περιοχή, όχι εδώ σε εμά, περιστέρη. Και μπαίνω μέσα και τα βλέπω στα 20 ευρώ. Ε, δεν γινόταν να μην το αφήσω. Το τσίμπησα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σαν εμπειρία 3. Δεν το έχω παίξει καθόλου, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω παίξει όμως τα προηγούμενα και αυτό στα 20 ευρωδάκια το πήρα. Όπω βλέπετε, είναι σφραγισμένο ακόμα. Ε, κάποια στιγμή θα το ξετυλίξω και θα το βάλω να παίξει. Ε, Πάντω έχω ακούσει ότι ναι, μεν σαν παιχνίδι είναι καλό αλλά δεν φτάνει τους προκατόχους του. Ε, τώρα, γούστα είναι αυτά, εγώ θα το δω, θα το παίξω και ίσως φτιάξω και ένα βιντεάκι με τη γνώμη μου. Και τελευταίο πράγμα και παιχνίδι που προσφέρεται στη συλλογή μου είναι το Thief. Ο Σταμάτης μου λέει, εγώ δεν το έχω ακουμπήσει καθόλου, ας πούμε την αλήθεια. Είχαμε κάνει ένα βιντεάκι παλαιότερα με το Σταμάτη, και μου είπε ότι ναι, μεν. Σαν παιχνίδι μετράει δεν έχει, μου λέει τόσο πολύ την ελευθερία όπως το Dishonored. Αλλά μου λέει παιχνικό είναι άψογο, είναι καλό. Εγώ να πω ότι ε, το είχα δοκιμάσει σε PlayStation 3. Έπαιξα μία ωρίτσα στο PlayStation 3 και δεν παίζονταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το Alizing, το Frame Drop που έκανε στο PlayStation 3 δεν, δεν, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Ε, και η πρώτη ώρα που έπαιξα ήταν πολύ δυσάρεστη για μένα. Δεν, δεν ξέρω επειδή είχε δουλευτεί και στι δύο γενιέ και δώσανε τα πάντα ας πούμε, για το PlayStation 4 και για το PlayStation 3. Άντε, φτιάχτω εκεί πέρα να το βάλουμε και στην προηγούμενη γενιά να τελειώνει η υπόθεση. Ό,τι ακριβώ κάνανε δηλαδή και για το Sand of Mordor που το βγάλανε και αυτό και, στις... και, στην προηγούμενη γενιά και στην καινούργια. Εγώ όταν το παίξα στην καινούργια γενιά το καταφαριστήθηκα. Ερχόταν εδώ πέρα ο Σταμάτη, ξέρω εγώ να τα πούμε και μου έλεγε τα χίλια μίρια. Δεν frame drop, δηλαδή. Και έκατσε και το Ήρωας. Και όπω βλέπετε εδώ, 14 ευρώ, 15, 15. Αυτό το 14 και το μικρό 99. Πώ μου ψαρώνει έτσι. Τέλο πάντων, 15 βρουδάκια μου κόστησε. Και θα το βάλω και αυτό κάποια στιγμή να το παίξω και να δω και εγώ περί τίνο πρόκειται. Μέχρι το τέλο, εν περιπτώσει, γιατί άλλο να έχει παίξει μισή ωρίτσα και να σε έχουν πονέσει τα μάτια σου λόγω τη έκδοση που έχει βγει το παιχνίδι. Και άλλο να το πάρει εκεί που πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι και να δει και μόνο σου περί τίνο πρόκειται. Ε, δεν ξέρω αν σας είπα τώρα αν το τελείωσα όλο αυτό με, το... αυτό που μου λέει ο Σταμάτης, ενώ είναι καλό παιχτικό, νομίζω εκεί έμεινε και άλλαξα θέμα. Ε, δεν του άρεσε το τέλος καθόλου. Του Σταμάτη δεν του άρεσε το τέλος καθόλου. Τώρα... Παιχνίδι είναι, Σταμάτη. Σιγά φίλε. Τι ήθελε δηλαδή να δεις. Πάς περιπτώσει. αυτά ήταν τα παιχνίδια που προσάρτησα τον τελευταίο μήνα στη συλλογή μου. Ε, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να πήρατε και εσείς έτσι μερικές προτάσεις. Πιο πολύ από τα καινούργια παιχνίδια και όχι από τα παλιά παλιά, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς ασχολείστε με τα ρετρό. Εγώ έχω μία ε, μανία, τώρα τελευταία με έχει πιάσει αυτή η μανία, να μαζεύω παιχνίδια για το Mega Drive. Δεν ξέρω γιατί, έχω σκαλώσει πολύ άσχημα και ψάχνω καθημερινώς ας πούμε, στο eBay, ας πούμε πώς πήγα στην έκθεση ξέρω εγώ, σε τέτοια πράγματα, σε μπαζάρ. Ε, και αν βρω κάτι φθηνό αλλά καλό παιχνίδι, το παίρνω. Τώρα θα μου πει τι καλό παιχνίδι, αφού το Shadow of the Beast δεν είναι και τόσο καλό. Ναι, όντω δεν είναι και τόσο καλό, αλλά για κυκλοπαιδικού σκοπού. Και να πω και κάτι άλλο επίση, δηλαδή το Sonic the Hedgehog που το πήρα στο Master System. Ε, το έχω και σε μία συλλογή για το PlayStation 2 και νομίζω και σε μία συλλογή για το PlayStation 3 που έχει όλα τα σύγκα παιχνίδια χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος τώρα δεν θυμάμαι πια ακριβώς έπαιζα δεν, 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 έχω. Πρώτη φορά που τα πήρα, τα έβαλα, τα είδα, ρε παιδί μου, και μετά δεν τα ξανάβαλα ποτέ. Και δεν ήταν ίδιο ο χειρισμό με όταν το βάζει, α πούμε, και να το παίξει το master system, το γνήσιο σύστημά του. Και ο τρόπο δηλαδή που χειρίζεσαι το παιχνίδι στο PlayStation 2. ή Στο PlayStation 2 τώρα, μην ξαναλέω πάλι Στο 3 δεν θυμάμαι που το είχα ξαναβάλει και το έβλεπα γιατί έχω δύο συλλογέ. Μία για το PlayStation 2, μία για το PlayStation 3. Ε, δεν ήταν τόσο εύκολο, δεν υπήρχε αυτή η απόκριση. Δεν, το, το έβρισκα δηλαδή χάλια. χάλια, Το port που έχει γίνει σε αυτή τη συλλογή τέλο πάντων είναι χάλια. Και όταν το έβαλα ε, να το παίξω κατευθείαν στο master system, δηλαδή στη μάνα του που λέμε, ε, το καταφαριστήθηκα. Και πρέπει να σας πω ότι μάζεψα και όλα τα διαμάντια και όλα, στο, το, το, το ρίμαξα. Είχα χρόνια να το παίξω, είχα χρόνια να ασχοληθώ. Γιατί όταν έβαλα τη συλλογή να ξαναρίξω μια ματιά ας πούμε, στο Sony του Master System, δεν ε, το ευχαριστηθήκα, δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορούσα να το χειριστώ το ίδιο, δεν υπήρχε αυτή η απόκριση. Ενώ εδώ πέρα όλα πήγαιναν σούπερ. Και το έλειωσα. Μου πήρε μια μία μισή ώρα, χωρί δεύτερη προσπάθεια. Δηλαδή δεν έπαιξα, έχασα και ξαναξεκίνησα κτλ. Και, και μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Άρα γι' αυτό καμιά φορά. Ακούτε μερικού και λένε είναι πολύ καλύτερο να τα παίζει τα παιχνίδια αυτά. Εδώ να τα παίζει στα γνήσια του συστήματα. Δηλαδή να τα παίζει ε, με το γνήσιο τρόπο. Γιατί δεν υπάρχει η ίδια απόκριση και δεν υπάρχει ο ίδιο τρόπο παιχνιδιών στο simulator ή σε κάποιε συλλογέ που θα δείτε και στην τωρινή γενιά. ίσως βγάλουν κάποια όπω, δηλαδή δεν θα το ευχαριστηθείτε έτσι όπω θα το ευχαριστηθείτε στο πραγματικό του σύστημα. Όσοι είστε παλιοί, λέω τώρα. Όσο είστε παλιοί. Γι' αυτό και εγώ τα ψιλοκυνηγάω. Βέβαια, ψιλοκυνηγάω παιχνίδια που γουστάρω. Εκτό από το Sound of the Beast, όλα τα υπόλοιπα ήταν αποθυμένα παιχνίδια έτσι. Και άλλα για εγκυλοπαιδικού σκοπού. Αυτά από μένα. Ελπίζω να το διασκεδάσατε με το βίντεο. Να σα άρεσε. Ε, like, subscribe. Όσο δεν έχετε κάνει. Τσάμπα είναι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θα το λέω συνέχεια. Σχόλιο από κάτω. Βοηθάει πάρα πολύ το βίντεο. Ε, ή τι αγορέ έχετε κάνει εσεί ή πώ βρήκατε εσεί τι αγορέ που έχω κάνει εγώ, αν γουστάρατε, εν πάση περιπτώσει, αν πήρατε κάποια ε, ιδέα για το τι μπορεί να αγοράσετε εσεί μελλοντικά. Ε, αυτά από μένα. Stay joystick και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Γεια χαρά.